Λοιπόν. Ναι. Ναι. Έχει γίνει ένας χαμός από προχτές. Όλη η Ελλάδα χορεύει στο ρυθμό του... Καλά, χορεύει στο ρυθμό του Μακεδονικού έτσι κι αλλιώς. Και έχει γίνει ένας χαμός λοιπόν αυτή την εμφάνιση προχτές με την παραδοσιακή φορεσιά που έκανα. Και λένε ότι σατήρισα την παραδοσιακή φορεσιά. Και θέλω να τοποθετηθώ λίγο, μου επιτρέπετε να το κάνω αυτό, για να ξέρετε και τη θέση μου δηλαδή. Δεν σατήρισα καμιά παραδοσιακή φορεσιά, κανέναν αγώνα, καμιά ιστορία, κανέναν ήρωα αυτού του τόπου, που σέβομαι και εκτιμώ απόλυτα τους αγώνες τους. Το μόνο που σατήρισα είναι μια υπερβολή που διέκρινα σε ένα μέρος του συλλαλητηρίου, που δεν τη διέκρινα μόνο εγώ, τη διέκριναν πάρα πολλοί άνθρωποι. Μια υπερβολή που χρησιμοποιούσε όλα αυτά, ας πούμε, τα παραδοσιακά στοιχεία, τις φορεσιές, και έφταναν κάποιοι να φορέσουν και περικεφαλές και ασπίδες και τα λοιπά, για να κατέβουν να διαμαρτυρηθούν. Εγώ αυτό το θεώρησα υπερβολή, δεν σατήρησα αυτή καθεαυτή τη φορεσιά, αλλά το γεγονός ότι επιστρατεύτηκαν τέτοια στοιχεία για να κατέβουν κάποιοι σε μια διαμαρτυρία. Αυτό μέχρι εκεί και είναι σάτυρα. Βεβαίως μπορεί να είναι καλή ή κακή, επιτυχής ή ανεπιτυχής, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Αλλά είναι μια σάτυρα. Έχω το δικαίωμα κι εγώ να πω κάτι που είναι, επαναλαμβάνω, μέχρι εκεί. Δηλαδή δεν προσβάλλω, και αν προσέβαλα δεν το ήθελα, δεν ήταν αυτός ο στόχος, εν πάση περιπτώσει. Και είναι και δικό μου θέμα στην τελική, γιατί κάθε φορά που βγαίνω εδώ πέρα βγαίνω με ένα κείμενο που δεν το φορτώνονται και πάνω τους. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αυτό που λέω εγώ συμφωνούν και οι υπόλοιποι. Έτσι, εγώ το λέω, εγώ σατηρίζω και εγώ το παίρνω πάνω, είναι δικό μου. Αυτό. Και μάλιστα και είναι και σημαντικό το ότι με αφήνουν και να το κάνω. Ναι, δεν μου έχουν πει ποτέ, ούτε από αυτή την εκπομπή, ούτε και από όλο το κανάλι, δεν με έχουν λογοκρίνει. Δηλαδή είμαι τρίτος χρόνος εδώ πέρα, λέω πραγματικά αυτό που... Όχι αυτό που νιώθω, εντάξει, λέω αυτό που νομίζω ότι πρέπει να πω, σατηρίζω αυτό που νομίζω ότι πρέπει να σατηρίσω, χωρίς λογοκρισία. Αυτό. Το να μιλάς σοβαρά. Με αυτό το ΣΥΡΙΖΑ πάνω στο κεφάλι. Είναι πραγματικά. Αυτή τη βούνα, πραγματικά. Αυτό είναι σάτυρα. Να μιλάς σοβαρά με αυτή τη φορεσιά. Εγώ θέλω να σου πω, Λιλάκι μου, καλά έκανες και είπες δυο λογάκια, γιατί η αλήθεια. Να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα τα εθνικά. Και είμαι σίγουρη ότι και εσύ ως Θρακιώτισσα, έτσι, ως Βορειοελλαδίτισσα, έχεις και εσύ τις ευαισθησίες σου. Δεν ήθελες να αφήξεις ούτε την ιστορία κανενός, ούτε την τιμή, ούτε τον πατριωτισμό. Καταλαβαίνω όμως ότι ήθελες να πεις δύο λόγια και να εξηγήσεις στους ανθρώπους που μπορεί να ένιωσαν ότι θίγονται, ότι δεν είχες καμία πρόθεση να θίξεις κανέναν. Άλλωστε, ούτως ή άλλως και η θέση και της εκπομπής και του καναλιού όλες αυτές τις μέρες ήταν εντελώς ξεκάθαρη. Στην ίδια ακριβώς εκπομπή για πάρα πολλή ώρα πριν βγεις εσύ, εμείς μιλήσαμε, τοποθετηθήκαμε πολύ ανοιχτά για το θέμα, καυτηριάσαμε τους πολιτικούς και την υποκρισία τους, το ΣΥΡΙΖΑ και την υποκρισία του, τη Νέα Δημοκρατία και την υποκρισία της. Άρα από εκεί και πέρα καλά κάνεις που λες και εσύ δύο λόγια, γιατί ξέρω και τις δικές σου ευαισθησίες. Λοιπόν, είναι, αυτά. Είναι κρίμα να γίνεται τόσο χαμό.